Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά σας Μος. Μια απόφαση του Μανώλη θα φέρει την ανατροπή. Μίτσος και Σταύρος αγωνιούν για τον Βαγγέλη που βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στις δουλειές του Φαρμάκη. Ο Ευθύμης από την άλλη απολαμβάνει πια τη στήριξη του Λευτέρη που παίρνει στους ώμους του την ενοχή. Καθώς το διαζύγιο είναι έτοιμο για να υπογραφεί, η Αργυρό είναι αποφασισμένη να πει στη Στέλλα την αλήθεια για τον Πετράκη, ενώ ο Αντώνης παλεύει ανάμεσα στις σκιές της Ρέας και το πρώτο φως που φέρνει την ελπίδα. Ο Μανώλης και ο Νικηφόρος, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, απαλλάζονται και τυπικά από τα θερμοκήπια. Αποφασίζουν να βγουν για να το γιορτάζουν. Ο Βαγγέλης χώνεται όλο και περισσότερο στις βρωμοδουλειές του Φαρμάκη την ώρα που η Αργυρό, όπως είπαμε, θα υπογράψουν το διαζύγιο. Ο Αντώνης εξακολουθεί να μην θυμάται, ωστόσο θα λάβει μια πρόσμενη βοήθεια. Η Στέλλα και η Αργυρό κανονίζουν να βγουν για ποτό. Οι δυο τους έρχονται κοντά και η Αργυρό θα αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό, κάνοντάς τη να χάσει τη γη κατά τα πόδια της. Ο Μαθιός εισβάλλει στην αποθήκη των Αγγελάκηδων για να ανακτήσει το όπλο του φόνου του Στεφανή. Δυστυχώς για εκείνον, όχι απλά θα μείνει με άδεια χέρια, αλλά θα μάθει και κάτι που θα τον αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Εσείς μείνετε μαζί μας για να μάθετε στο επόμενο μας βίντεο τι είναι αυτό που θα δει ο Μαθιός στην αποθήκη μέσα.